Βέβαια, στο θέλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε θα περιοριστώ σε ορισμένες, επικεντρώσω ορισμένα ζητήματα. Το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζει με διαφορετικά κριτήρια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο επίκεντρο των δικών μας κριτηρίων είναι οι σύγχρονες και διευρυμένες ανάγκες των εργαζόμενων και της λαϊκής οικογένειας και η ικανοποίησή τους. Γιατί το σύνθημα είναι «Είμαι το λαό, είμαι τα μονοπόλια». Τρίτος δρόμος δυστυχώς δεν υπάρχει και όσοι τον επικαλούνται προσπαθούν να συγκαλύψουν την επιλογή τους στη στήριξη των μονοπωλίων, να καλλιεργήσουν αυταπάτες, να αεροποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθαρά μια διακρατική περιφερειακή ένωση καπιταλιστικών κρατών που δημιουργήθηκε για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων, για τη θωράκιση δηλαδή της ανταγωνιστικότητας και της καπιταλιστικής κερδοφορίας, για τη θωράκιση της δράσης των ομίλων αυτών απέναντι στον ανταγωνισμό από άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Η ανταγωνιστικότητα και η καπιταλιστική κερδοφορία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την συνεχόμενη αντεργατική επίθεση. Μια επίθεση η οποία εκφράζεται είτε σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης είτε σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα είναι διαχρονική. Από τα τέλη επιτουσίας της δεκαετίας του 80 παίρνει νέα χαρακτηριστικά. Η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, το ξύλωμα των συλλογικών συμβάσεων, το χτύπημα των μισθών. Δεν είναι τυχαία και η τελευταία πρόταση οδηγίας της Κομισιόν, όπου επί της ουσίας θέλει να αναδείξει ότι η ζωή πρέπει να είναι με τα ελάχιστα, να γίνεται όλο και περισσότερο κανονικότητα στα μεγαλύτερα τμήματα των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποκριτικά λέει ότι θα διασφαλίζει ότι νόμιμη κατώτατη μισθή, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, θα ορίζονται πάντα πάνω από το όριο της φτώχειας, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Τόσο γαλαντόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους εργαζόμενους. Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών. Οι φτωχοί εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από 95 εκατομμύρια. Οι άνεργοι πάνω από 16 εκατομμύρια. Το 50% των εργαζόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Σε πάνω από 10 χώρες απαγορεύεται ο συνδικαλισμός. Σε πάνω από 15 χώρες ισχύουν μέτρα απαγόρευσης και παραβίαση του δικαιώματος στην απεργία, όπως και στην Ελλάδα, όπως επιβλήθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, η επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα, οι ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα και η πρόοδος του κεφαλοποιητικού συστήματος είναι καθεστώς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, στο επίκεντρο αυτής της αντιασφαλιστικής πολιτικής είναι η πολιτική της ενεργής γύρανσης, όπου επί της ουσίας τιτάζουν μισή εργασία και μισή σύνταξη, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Η εμπορευματοποίηση στα πλαίσια της ατομικής επιλογής, της παιδείας και της υγείας είναι πολιτική στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τραγικές συνέπειες αποδείχθηκαν στην εποχή της πανδημίας με τη χρεοκοπία όλων των συστημάτων υγείας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Η απελευθέρωση των αγορών για να μπορέσει να διαμορφώσει νέα πεδία κερδοφορία για το μεγάλο κεφάλαιο, στο νερό, στη διαχείριση των απορριμμάτων, η συγκέντρωση της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια αποτελεί κεντρικό βραχίωνα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των αυταπασχολούμενων επαγγελματιών μικρών εμπόρων και μικρών επιχειρήσεων, σε βάρος της στοχομεσαίας αγροτείας αξιοποιώντας την κοινή αγροτική πολιτική για το ξεκλήρισμά τους, τη συγκέντρωση της γης και την αλλαγή χρήση. Στηρίζει με κάθε τρόπο από την ενοποίηση των αγορών για τη διευκόλυνση της δράσης των πολυεθνικών μέχρι τα χρηματοδοτικά πακέτα, τη φορολογική ασυλία, τις φοροαπαλλαγές και τους φορολογικούς παραδείσους στη δράση του μεγάλου κεφαλαίου. Όμως όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μια ανισόμετρη ανάπτυξη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί και τον παράγοντα για την εκδήλωση φυγών κεντροτάσεων στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκδηλώθηκε με τον Brexit. Οι όποιοι προσωρινοί συμβιβασμοί είναι επικίνδυνοι για τους λαούς και διαμορφώνουν το νέο έδαφος έκφρασης ακόμη πιο σκληρών αντιθέσεων και ανταγωνισμών στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεύτερον, οδήγησε σε τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Η άστεγη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 4 εκατομμύρια. Από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό πλήττονται 95 εκατομμύρια ή απειλούνται 95 εκατομμύρια άνθρωποι. Το 21,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα 4 παιδιά
κάτω των 18 χρονών να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της φτώχειας ή τον κοινωνικό αποκλεισμού. Το φτωχότερο 20% έχει καθαρό χρέος, όχι καθαρά, καθαρό χρέος, 4.500 ευρώ, ενώ το πλουσιότερο 10% έχει καθαρό πλούτο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν είναι αδειομορφία και αναδεικνύουν και τους διάφορους έολους ισχυρισμούς περί δέσμευσής μας από την Τρόικα ή περί χρεοδουλοπαρικίας. Μαζί με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική πηγαίνει χέρι-χέρι και στρατιωτικοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποτελέσει τον διεθνή παράγοντα στον ανταγωνισμό για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών, για το πιάτσικο σε βάρος των λαών. Οι στρατιωτικές επεμβάσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε 24 χώρες και σε 3 υπήρους. Δημιουργούν ειδικές μονάδες ταχείας επέμβασης ακόμη και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό λαό. Αποτελούν συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή η πολιτική δένεται θεωρητικά με τον αντικομμουνισμό ως επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε η αντιεπιστημονική θεωρία των δύο άκρων είναι επίσημη θεωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το στόχαστρο είναι η ριζοσπαστικοποίηση των λαών με πρόσχημα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το ηλεκτρονικό φακέλωμα και η καταστολή βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Η επόμενη μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πορεία εμβάθυνσή της θα οδηγήσει ακόμη μεγαλύτερες οικειοθελείς παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας και θα είναι πιο αντιδραστική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται ποτέ να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών. Είναι ένα σύνθημα το οποίο έχει χρεοκοπήσει, επιβεβαιώνοντας τον Λένιν ότι σε συνθήκες καπιταλισμού το σύνθημα Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης είτε είναι απραγματοποιητό είτε είναι αντιδραστικό. Κλείνοντας, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή σταθερά και με συνέπεια, ακόμη και σε συνθήκες παρανομίας, χαρακτηρίζαμε την τότε ΕΟΚ ως φυγκοφωλιά. Αποκαλύπτουμε το ρόλο, το χαρακτήρα και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιπαλεύουμε τις προσπάθειες χειραγώγησης, αντιπαλεύουμε τις προσπάθειες ωρεοποίησης. Αυτές οι προσπάθειες δεν μπορεί να αμβλύνουν τις ολέθριες συνέπειες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους λαούς της Ευρώπης. Συγκρουόμαστε με αυτές τις πολιτικές, αναδεικνύουμε την ανάγκη για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδυασμένη με την πορεία για γενικότερες ρήξεις και ανατροπές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας, για την εργατική εξουσία δηλαδή και το σοσιαλισμό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και είμαστε σε αντίθεση με τα διάφορα ευρωσκεπτικιστικά ρεύματα, είτε είναι συντηρητικής απόχρωσης είτε οπορτουνιστικής απόχρωσης, γιατί εγκλωβίζουν μέσα στην βαρβαρότητα του συστήματος τους λαούς και αποτελούν την άλλη όψη του κοσμοπολιτισμού του κεφαλαίου, όπως αυτή εκφράζεται με το σύνθημα «Είμαστε Ευρωπαϊστές». Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.